Που είχε σήμερα στο Αντώνη Καβαλιόπουλο, ας πάει στα αυτιά
αυτόν που πρέπει να ακούσουν. Θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου εδώ στο χώρο που σύγχυκαν τα ονόματα των 13 ομοιρών. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανοσπρόσωπης Αμοχώστου, ο Πρόεδρος κ. Κύρης Κωνσταντίνου. Διοικητικό Συμβούλιο Απόλλωνα Λεμεσού, εκ μέρους του Σωματείου, ο κ. Γιώργος Παπλίδης. Ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδος της Ανοσπρόσεως, Γιάννης Ορκάς. Ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδος Απόλλωνα Λεμεσού, Γιώργος Μερκής. Βασιλή Απόλλωνα Λεμεσού, ο πρόεδρος του Βασιλή Μαρίνος Αρμέφης. Βασιλή Αποέ, εκπρόσωπος του Βασιλή. Πανσιφή Ανόρθωσης Άμοχος του, ο πρόεδρος του Πανσιφή Θεόδωρος Αναστασίου. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, ο κύριος Μάριος Αθανασίου. Εκ μέρους του ήρωα, Ανδρέα Ιωαννίδη, ο γιος του Νικόλα. Και προσκυνήσω όλο το Μαϊκανιό. Ο Θεός να δίνει του Ουράγιο σε όλους σας. Και επόμενη σε όλους και εμάς. Στη συνέχεια, ανάγνωση μηνύματος διοικητικών συμβουλίων Ανορθώσεως και Απόλλωνα για τους σκοπούς διεξαγωγής του αγώνα των αθανάτων. Ο αθλητισμός μπορεί, ο αθλητισμός ενώνει και καθίσταται ο καλύτερος προσβλητής. Ο αγώνας των αθανάτων ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να διοργανώσουμε στη μνήμη των 13 αντιποχαμένων παλικαριών στο Μαρί. Τα διοικητικά συμβούλια Ανορθώσεως και Απόλλωνα, οι Παγκύπριοι Σύνδεσμοι Φιλάνθρωποι των δύο σωματείων αποφάσισαν από κοινού την μετονομασία και διοργάνωση αυτού του φιλικού αγώνα. Δόξα και τιμή στους πεσόντες εν καιρό ειρήνης στο Μαρί και η οικονομική ενίσχυση από τα σημερινά έσοδα σε 15 ορφανά παιδιά. Μακάρι τις ψυχές των παλικαριών
σωθούν, να δικαιωθούν και ο κόκκινος να απαντεί από την απόδοση ευθυνών όπου και αν αυτές υπάρχουν. Στεγόμαστε όλοι σήμερα μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων και μοιραζόμαστε τον πόνο τους. Μοιραζόμαστε τα γιατί και την αγανάκτησή τους. Σας ευχόμαστε ειλικρινά ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εμείς, αλλά και ολόκληρη Κύπρος, είναι μαζί σας. Και όλοι εμείς των αντιπαραμένων των αντιπαραμένων. Όλοι μαζί στη συνέχεια ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο και αμέσως μετά ο θηλυκός αγώνας. Ευχαριστούμε στην κυρία των Φιλάδων. Ήταν πραγματική τιμή που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο φιλικός αγώνας, ανώπως ή καθόλου.